δυστυχώς η Ομόνια επιχειρεί να προσεγγίσει ακόμη μια φορά με την περιτομή του λαϊκισμού, θα έλεγα, το θέμα των κριτηρίων του Fair Play. Νομίζω ότι το σωστότερο θα είναι να μάθει τα κριτήρια και από εκεί και πέρα να κρίνει ποια ομάδα θα έπρεπε να βγει ως ομάδα Fair Play. Να πούμε πάντως, απλά να θυμίσουμε καλύτερα, ότι ο Αποέλ είναι η μοναδική από τις μεγάλες ομάδες που αλλούν κόσμο, που πέρσι δεν είχε τιμωρία σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες που τιμωρήθηκαν αρκετές φορές.